Στον Επίτροπο Διαφάνειας, θα μας δώσετε λίγο τον κύριο Χάρη Πογιατζή, εξ αφορμής των νέων καταγγελιών, να μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Πογιατζής, της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, για αυτή τη διακασία τώρα την ποινική ανάκριση για τα τεκτενόμενα στις φυλακές, αν υπάρχει προσπάθεια επηρεασμού μαρτύρων, κύριε Πογιατζή. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Ναι. Έχετε επίσημη καταγγελία από την Διευθύντρια των Φυλακών? Έχει φτάσει στα γραφεία της αρχής, επίσημη καταγγελία, ναι. Ωραία. Η οποία όμως εστιάζει που υπάρχουν, αν θέλετε, εκείνα τα σημεία, οι μαρτυρίες που να δεικνύουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα εξεταστεί. Καταρχάς, πρέπει να λέγαμε και για τους κανονισμούς στην δική σας την αρχή. Αν μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως δουλειά, να διερευνήσετε, αν είναι μέσα στους σκοπούς ή είναι μέσα στην αποστολή σας αυτό η καταγγελία, που πολύ σοβαρή. Ναι. Πρώτον, όσο αφορά στους κανονισμούς, είναι θέμα λίγων ημερών, πιστεύω, η έγκριση των κανονισμών και η θεσμοθέτησή τους. Επομένως, είναι θέμα λίγων ημερών. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη καταγγελία, θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι λόγω του ότι μέχρι τον διορισμό μου ως Επίτροπο Διαφάνειας. Ναι, είσαι δικηγόρος της. Κυρία Σαρσουτέλου, θα εξαιρεθείτε. Ναι, θα εξαιρεθώ από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Επομένως, το θέμα θα τύχει χειρισμό από τα υπόλοιπα μέλη της αρχής. Επομένως, δεν θα ήθελα να πω οτιδήποτε περαιτέρω. Ναι, σίγουρα το διαδικαστικό, κύριε Πογιατζή, γιατί πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία σε μια διαδικασία που τρέχει. Άρα, χρειάζεται η δική σας η αρχή. Ακριβώς τα τεκμήρια που μπορεί να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω κιόλας, επειδή είναι μια ποινική ανάκριση, έχουν δοθεί εντολές από την νομική υπηρεσία, αν πρέπει να εμπλακεί αυτή ή εσείς πρωτίστως. Διαδικαστικά θέλω να μάθω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ξέρω πώς θα τύχει χειρισμό από τα υπόλοιπα μέλη. Επομένως, δεν θέλω να προκαταλάβω οτιδήποτε. Συγγνώμη που δεν απαντώ, αλλά καλύτερα νομίζω κρατήσω. Κατανοητό. Άρα, εσείς μας λέτε, κύριε Πογιατζή, ότι έχει υποβληθεί αυτή η καταγγελία ονομαστικά, έτσι, ναι. Προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, και λέτε ότι θα συνέλθει η αρχή, τη δική σας απουσία, γιατί είχατε διατελέσει νομικό σύμβουλο της κυρίας Αριστοτέλους, για να δει πώς θα τη χειριστεί, σωστά? Ακριβώς όπως το έχετε πει. Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.